είναι δε το Άγιο Πνεύμα πρόσωπο πολύ ανώτερο από το πρόσωπο άνθρωπος. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος, είναι ο ένας της Τριάδος, ο ομοούσιος, ομότρονος και ισότιμος προς τον Πατέρα και προς τον Υιόν. Και όπως ο Πατέρας είναι Θεός αληθινός, και ο Υιός επίσης Θεός αληθινός γενόμενος εκ Θεού αληθινού, έτσι και το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός αληθινός, εκπορευόμενος εκ Θεού αληθινού. Τέλειος Θεός ο Πατέρας, τέλειος Θεός ο Υιός, τέλειος Θεός και το Άγιον Πνεύμα, πλην δε υπάρχουν τρεις Θεοί, αλλά ένας. Μας πληροφορεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτό είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος? Ο Πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Σε όλα συνεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατήρ υπόσχεται και προετοιμάζει το έργο της απολυτρώσεως του ανθρώπου. Ο Υιός δια της ενανθρωπίσεώς του και της σταυρικής του θυσίας το υλοποιεί και το Άγιο Πνεύμα κάνει τη σωτηρία προσωπικό κτήμα κάθε πιστού. Από την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο παραμένει στην Εκκλησία, φωτίζοντας, διδάσκοντας και προφυλάσσοντας την από την πλάνη, οδηγώντας την εις πάσα την αλήθεια. Αδελφοί μου, η προ-Χριστού εποχή ανήκει κατεξοχήν στον Πατέρα. Η εποχή της επηγής παρουσίας του Χριστού ανήκει ιδιαιτέρως στον Υιό, τον Χριστό, και η εποχή από την Πεντηκοστή και μετά ανήκει κατά την επαγγελία του Υιού στον Άγιο Πνεύμα. Υπάρχουν δυστυχώς και πιστοί άνθρωποι σήμερα που αγνοούν το πρόσωπο και την θεότητα του Αγίου Πνεύματος και δεν τιμούν όσο πρέπει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό είναι Άγιο, καλό και ευλογημένο να κηρύττουμε το έργο του Κυρίου Ιησού χωρίς να παραλείπουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το τρίτο θείο πρόσωπο είναι ομοούσιον και ομόθρονον και ισότιμον προς τα άλλα δύο πρόσωπα. Αν λησμονούμε ή αμελούμε να λατρεύουμε εις άξια και το Άγιο Πνεύμα, τότε η λατρεία μας είναι ατελής και γίνεται αιτία στερήσεως των πνευματικών χαρισμάτων. Χαρίσματα που θα μας χορηγούνται και θα τα ανανεώνουμε με την προσευχή της Εκκλησίας Βασιλεύ Κουράνιε Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Θησαυρός των Αγαθών, ο Ζωής Χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Το Πνεύμα